Στην αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης όλης της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου προχωρά ο Δήμος Χανίων, καθώς λόγω της παλαιότητας υπήρχαν πολλά προβλήματα. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με την πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ Χρυσούλα Χατζηδάκη να τονίζει πως αυτό το έργο θα διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Το φυσικό αντικείμενο είναι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης, που πραγματικά το προηγούμενο διάστημα λόγω της παλαιότητας του δικτύου με την πρόκληση διαρροών και με τις πολύ συχνές διακοπές ήταν πρόβλημα για την περιοχή. Άρα με αυτό το σημαντικό έργο αυτά τα προβλήματα λύνονται και ταυτόχρονα εξοικονομούμε και την απαιτούμενη ποσότητα νερού που επιβάλλεται, προστατεύοντας το περιβάλλον και διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, όπως επισημαίνει, επειδή οι εργασίες αφορούν και δίκτυα που διέρχονται από ιδιοκτησίες, θα υπάρξει άμεση αποκατάσταση. Εμείς, σύμφωνα με την εργολαβία, θα αποκαταστήσουμε τόσο τις επεμβάσεις που θα γίνουν σε ασφαλτοστρώσεις, από τις αποξυλώσεις των ασφαλτοστρώσεων σε πεζοδρόμια, σε κράσπεδα, θα γίνουν επεμβάσεις σε περιφράξεις και αυτές θα αποκατασταθούν, όπως θα γίνουν και έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις επίσης, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εκεί από τους κατοίκους της περιοχής. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο είχε εντάξει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το μήκος των αγωγών που θα αντικατασταθούν μέσα από αυτό το πρόγραμμα είναι 16 χιλιόμετρα. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 18 μήνες. Τέλος, όπως έκανε γνωστό η κυρία Χατζηδάκη, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και άλλα προγράμματα που αφορούν τον εξυγχρονισμό του δικτύου ίδρυυσης σε όλο τον Δήμο Χανίων.